Αυτό που στην Ελλάδα της Ευρώπης είναι ακόμα δύσκολο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι απλά αυτονόητο στοιχείο της καθημερινότητας. Ο λόγος για την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. 4 ενήλικα άτομα με αναπηρία από το Ρέθυμνο είχαν τη μοναδική εμπειρία μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πρέστο να δουλέψουν αυτόνομα για 2 εβδομάδες τον περασμένο Νοέμβριο σε 2 κεντρικά ξενοδοχεία της Ρώμης με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και εργάστηκα στην προετοιμασία του πρωινού στη Λάτζα, στο καθάρισμα, στην προετοιμασία του μεσημεριανού. Τα σχέδια που κάνεις για αύριο? Να βρω κάποια στιγμή δουλειά. Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία αυτό το μεγάλο ταξίδι που διώστηκε για μας. Και πήγαμε και σε ένα ξενοδοχείο και δουλέψαμε σε καμαριέρα. Καθαρίζαμε δωμάτια, εστιατόριο, καθαρίζαμε κρεβάτια, στρώναμε. Και πόσο εύκολο είναι για σένα η καθημερινότητα? Μια χαρά. Με ευγένεια, με ευελιξία, με χαρά το προσωπικό τους καλωσόρισε από την πρώτη μέρα. Τους έδειξε με πολύ απλό τρόπο τις εντολές για το τι πρέπει να κάνουν ο καθένας στο δικό του τομέα και δεν ήταν ο ίδιος σε κάθε άτομο. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πρέστο, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Ρέθυμνο, στοχεύει στη συμπερίληψη ατόμων με νοητικές αναπηρίες ή κινητικότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιμων για τη μελλοντική τους επαγγελματική αποκατάσταση και ανεξαρτησία. Ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι επιχειρήσεις, να πείσουμε την αγορά εργασίας ότι αυτά τα άτομα είναι ικανά και μπορούν να εργαστούν, μπορούν να προσφέρουν σε ένα χώρο εργασίας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και αφού βρεθήκαν οι φορείς πρακτικής άσκησης, όλα κύλησαν πάρα πολύ εύκολα. Μέσα από αυτή την εμπειρία, θεωρώ ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει το κομμάτι της αμφιβολίας που τυχόν είχαμε, το ότι ένα άτομο με νοητική αναπηρία έχει δυσκολίες στο να εργαστεί. Έχει τόσες πολλές κρυμμένες δεξιότητες και τόσα πολλά πράγματα να δώσει κάθε άτομο και να φτάσει στην αυτονομία του, που θεωρώ ότι ζήσαμε ένα όνειρο που θέλουμε να γίνει πραγματικότητα. Θέλουμε να γίνει πραγματικότητα και για την ελληνική κοινωνία που δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Με πρόσφατο νόμο έχει νομιμοποιηθεί πλέον ότι ένα άτομο που, με νοητική ή ψυχική αναπηρία που είναι πάνω από 50% θα μπορεί να ενταχθεί κανονικά σε εργασία, να προσληφθεί κανονικά, να γραφτεί στα μητούρα του ΟΕΔ κανονικά, να απορροφηθεί μέσω προγραμμάτων, χωρίς να υπάρχει καμία επιβάρυνση στον εργοδότη και χωρίς βέβαια να χάνει το δικαίωμα του επιδόματος και της σύνταξης ακόμα των ατόμων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί πολλοί γονείς μπερδεύονται. Στο Ρέθυμνο πάντως ήδη κάποιες τοπικές επιχειρήσεις έχουν εντάξει στο προσωπικό τους και άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο του προγράμματος.